Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον Δημήτρη Κερίδη, ο οποίος κλείνει μία εβδομάδα, αν δεν απατώμε, στο Στρασβούργο. Δημήτρη, χρόνια πολλά και από εδώ, στο Ανέστη. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά σε όλους και σε σένα προσωπικά για χθες, Γιώργο. Μεγάλο ευχαριστώ. Και σε όλους τους Γιώργηδες και τους Μάρκους σήμερα. Λοιπόν, Παρίσι πρώτα, την προηγούμενη εβδομάδα, Πέμπτη Παρασκευή, και τώρα Στρασβούργο, στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Ευρώπης. Γάλλος πλέον. Εκπροσωπώντας πάντα την Ελληνική Βουλή και υπερασπιζόμενος το εθνικό συμφέρον. Καλά το είπατε για τα 20 χρόνια. Εδώ και 20 χρόνια είχαμε να δούμε επανεκλογή νυν Προέδρου. Δεν τα είχε καταφέρει ούτε ο Ολάντ ούτε ο Σαρκοζή. Τα καταφέρνει τώρα ο Μακρόν. Και για να γίνουμε ακόμα πιο εμφαντικοί, σπάει μια παράδοση 57 χρόνων. Από το 1965 είχαμε να δούμε επανεκλογή Γάλλου Προέδρου που ελέγχει τη Βουλή. Μέχρι το 2002, αν επανεκλέγονταν πρόεδροι, επανεκλέγονταν με τη Βουλή απέναντι. Αυτή τη φορά ο Μακρόν επανεκλέγεται, έχοντας δικιά του την Εθνοσυνέλευση, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Είχαμε να το δούμε από την εποχή του Ντεγκόλ, λοιπόν, τη δεκαετία του 60. Αυτό και είναι μια σημαντική επιτυχία. Άρα, επειδή δεν τα έχουμε όλα έτσι καταγεγραμμένα και δεν τα θυμόμαστε όλα, δεν είναι κάτι αυτονόητο το ακριβώς αντίθετο να κερδίσει δεύτερη φορά. Αυτή είναι η κατάρα στην οποία αναφερόταν ο Μακρόν. Ότι κατάφερε να κερδίσει δεύτερη φορά. Η λογική έλεγε με βάση λοιπόν την ιστορία ότι πρέπει να χάσει τώρα. Ναι, οι Γάλλοι δεν δίνουν εύκολα δεύτερη θητεία. Είναι ένας λαός αντάρτικος, να πούμε. Που ναι μεν δίνει πολύ μεγάλη εξουσία στον πρόεδρο, αλλά τον περιορίζει σε μία και μόνη θητεία, τουλάχιστον μέχρι τώρα. Ο Μακρόν τα κατάφερε και μάλιστα τα κατάφερε με μεγάλη διαφορά, όσο και αν κάποιοι... 17 μονάδες. Ναι, είναι ένα πολύ μεγάλο... Πέρα από κάθε προσδοκία και πρόβλεψη, ακόμα και η απόλυτα αισιόδοξη πρόβλεψη, 17 μονάδες δεν νομίζω να του δίνει κανείς. Διαφορά. Και αυτό το 58,5% είναι ένα δυσθεώρητο ποσοστό που ελάχιστοι μπορούν να προσβλέπουν άλλοι πολιτικοί σε άλλες χώρες. Είναι μια άνετη πλειοψηφία που του δίνει έναν αέρα εν ώψη των βουλευτικών εκλογών που έρχονται τον Ιούνιο. Έχω ένα στοιχείο το οποίο μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Βλέπω τη νίκη του, βλέπω τις συζητήσεις που έχουν ανοίξει στην Ελλάδα και στην κυβέρνηση, στο εσωτερικό σας, της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και σε αυτό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αλλά έχουν μια βάση. Λένε ότι δεν είναι και τόσο νίκη του Μακρόν, γιατί ανέβηκε πάρα πολύ ακροδεξιά και βασίζονται και σε κάποια στοιχεία. Ποιο είναι το στοιχείο, το βασικό, ότι το Μακρόν το ψήφισαν σε ποσοστό 78% στελέχη επιχειρήσεων, αυτοί που λένε κάποιοι έτσι χαρτογιακάδες, και υπάρχει και το 68% των ψηφοφόρων οι οποίοι προέρχονται από την εργατική τάξη και ψήφισαν Λεπέν. Το παίρνουμε αυτό λοιπόν στην Ελλάδα ανάλογα με το χώρο τον πολιτικό που βρίσκεται ο καθένας και βγάζουμε ερμηνείες. Εσύ πώς το ερμηνεύεις από την εικόνα που έχεις και επιστημονικά αλλά και από το κλίμα που επικρατεί στη Γαλλία? Η Λεπέν εξέφρασε έναν θυμό, εκφράζει μια οργή, την οργισμένη Γαλλία, τη Γαλλία που δεν τα έχει καλά με τον εαυτό της, που είναι θυμωμένη με την παγκοσμιοποίηση, θυμωμένη με την αραβοποίηση, αν θέλεις, όπως βλέπει, την είσοδο των μεταναστών, θυμωμένη με την Ευρώπη, γενικά θυμωμένη. Όχι ότι η Λεπέν προσφέρει εφικτές λύσεις και ένα συνεκτικό πρόγραμμα, αλλά εκφράζει με τον λόγο της αυτή την οργή. Και αυτή η οργή πήρε αυτό το 42%. Ο Μακρόν είναι νεοφιλελεύθερος, το έχουμε ακούσει διαρκώς, το έχουμε ακούσει επισήμως από τα πλέον έτσι θεσμικά χείλη της αξιωματικής αντιπολίτευσης περί νεοφιλελευθερισμού. Είδαμε και τη μετοπική του κύριου Τσακαλώτου με τον Νίκο Ανδρουλάκη και το Πασόκ που του είπανε όχι, δεν είναι προοδευτικές οι πολιτικές του Μακρόν. Τελικά είναι νεοφιλελεύθερος ο Μακρόν. Μπορούμε να τον φέρουμε στα δικά μας έτσι δεδομένα? Καταρχάς να πούμε ότι ο όρος νεοφιλελευθερισμός έχει καταδύσει μια καραμέλα δια πάσα νόσων και κάθε ανοησία, επιτρέψέ μου να πω. Διότι ό,τι δεν μας αρέσει, οι μεν το λένε λαϊκιστικό, οι δε το λένε νεοφιλελεύθερο και έτσι δεν πάμε πουθενά. Και πρέπει να το έχουμε αυτό υπόψη. Τώρα, ο Μακρόν ξεκίνησε ως σοσιαλιστής, υπουργός του Ολάντ. Σωστό. Έτσι μπήκε στο προσκήνιο. Σωστό. Και έτσι πολιτεύτηκε αρχικά. Στην πορεία, βεβαίως, προσέγγισε την κεντροδεξιά και πήρε πολλά στελέχη της γκολικής δεξιάς και τη διέλυσε, όπως φάνηκε και στις πρόσφατες εκλογές. Να πούμε ότι κατά την τελευταία διετία οι κρατικές δαπάνες στη Γαλλία αυξήθηκαν ελαίω COVID και πανδημίας.
ήταν ήδη πάρα πολύ ψηλές. Η Γαλλία έχει τις υψηλότερες. Αν υπάρχει ένα σοσιαλιστικό κράτος στην Ευρώπη, αυτό είναι η Γαλλία. Έχει τις υψηλότερες κρατικές δαπάνες, ήταν στο 55% του ΑΕΠ, έχουν φτάσει αισίως στο 60%, όταν ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι κοντά στο 45%. Άρα το γαλλικό κράτος φορολογεί πολύ και ξοδεύει πολύ. Και είναι κάτι που οι περισσότεροι Γάλλοι το θέλουν. Εξάλλου, κύριε Κερίδη, αν μου επιτρέπετε, είναι χαρακτηριστική η παρέμβασή του που έκανε στο ενεργειακό πρόβλημα της Γαλλίας με την παρέμβασή του στη γαλλική αντίστοιχη ΔΕΗ. Ναι, να πούμε ότι έχει κάποιες δυνατότητες η Γαλλία, διότι είναι η υπαριθμόν ένα παραγωγός ηλεκτρισμού από πυρηνική ενέργεια παγκοσμίως, με περίπου 75% του ηλεκτρισμού στη Γαλλία να προέρχεται φθηνά από τα πυρηνικά εργοστάσια, κάτι που δεν έχουν άλλες χώρες, σίγουρα δεν έχουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα, δεν έχει προφανώς η Γερμανία, η οποία ακολούθησε άλλη πολιτική. Πάντως, το πρόβλημα που θα αντιμετωπίσει στη δεύτερη θητεία του, για να μην ξεφύγουμε από το ζήτημα, είναι το συνταξιοδοτικό. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Γαλλία, όπως και πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ξοδεύουν πολλά για τις συντάξεις. Σωστό. Υπάρχει η δημογραφική πίεση, υπάρχει η γύρανση του πληθυσμού, υπάρχει η ανάγκη ενίσχυσης των νέων και όχι των συνταξιούχων τόσο. Και εκεί είναι κάτι στο οποίο θα βρει σφοδρή κοινωνική αντίδραση. Κύριε Κερίδη, γνωρίζετε πολύ καλά από ό,τι έχουμε αντιληφθεί τη γαλλική πολιτική πραγματικότητα. Υπάρχουν κάποιες εκτιμήσεις μέχρι στιγμής, τουλάχιστον, ή είναι πολύ νωρίς? Με ποιον μπορεί να συγκυβερνήσει ο Μακρόν? Καταρχάς είναι νωρίς να πούμε, γιατί δεν ξέρουμε το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών του Ιουνίου. Ναι. Συνήθως, επειδή εδώ και από το 2002 και μετά συμπίπτουν οι προεδρικές και έπονται, ακολουθούν αμέσως μετά οι βουλευτικές, ο νικητής των προεδρικών τίνει να έχει τον αέρα στα πανιά του, που λέμε, το momentum, να πάει και μόνος, σε απλά ελληνικά, ιδίως όταν έχει αυτό το 58,5%. Άρα έχει μια δυνατότητα, μάλιστα, να κερδίσει αν πάρει στελέχη από την κεντροδεξιά και την κέντροαριστερά και δημιουργήσει ένα ενιαίο κεντρογενές μέτωπο. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Δημήτρη Κερίδη, γιατί πραγματικά, Δημήτρη, μας έχεις δώσει έτσι όλες τις πληροφορίες και μας έχεις φέρει αυτή την εικόνα. Ρεπόρτερ. Και όχι μόνο, και την ανάλυση, που είναι ακόμα πιο σημαντική, γιατί πληροφορίες έχουν πολύ. Χρειαζόμαστε και τα φώτα σου. Δημήτρη, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με το καλό να γυρίσεις. Λοιπόν.